Τώρα, πάμε να μείνουμε ακόμη λίγο στον τουρισμό. Είναι μια από τις καυτές πατάτες που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Στόχο βέβαια την ανάκαμψη, την πιο γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας, εάν και εφόσον μπορεί να υπάρξει. Φιλοξενούμε απόψε στις τομές τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάβα Περιδίου, τηλεφωνικός. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Σρούλη. Λοιπόν, σηκώσαμε τα μανίκια, καταλήξαμε κάπου. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως σε ό,τι αφορά ένα αριθμό ανθρώπων που θα επισκεφτούν το νησί μας. Αριθμοί, κύριε Τσουρούλη, είναι λίγο νωρίς να δοθούν, διότι εδώ και κάποιες εβδομάδες και αυτή την οποία βρισκόμαστε, το Υφυπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους φορείς του τουρισμού, καθώς και αεροπορικές εταιρείες προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Και ειδικά με τις αεροπορικές εταιρείες θα έχουμε και την Ερμές, αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών. Ουσιαστικά οι εταίροι μας στο εξωτερικό περίμεναν πώς και πώς την ανακοίνωση εκ μέρους μας των ημερομηνιών, τόσο ανοίγματος του προορισμού, αλλά και των αεροδρομίων. Από εκεί και πέρα, η μπάλα τώρα θα είναι κοντά τους για να μας πούν τις δικές τους προβλέψεις για τη φετινή χρονιά και τι μπορούν να φέρουν και από πού. Ναι. Άρα αναμένουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες, θα έλεγα περίπου 2 εβδομάδες, ότι θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από πού μπορούμε να περιμένουμε επισκέπτες, πότε και πώς. Αντιλαμβάνουμε ότι αυτές οι 60 χώρες που λέχθηκε ότι εξετάζονται είναι για να προστεθούν, κύριε Υπουργέ, στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ομάδα χωρών που θα ανοίξει τους ουρανούς της Κύπρος. Κοιτάξτε, κύριε Σρούλη, μπορεί να είναι και χώρες οι οποίες να ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία, διότι απλά είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν είχαν ενταχθεί στις πρώτες 2 κατηγορίες μέχρι σήμερα είναι καθαρά λόγω του φόρτου εργασίας. Αξιολογούνται γύρω στα 10 στατιστικά κριτήρια, δεν κάνω λάθος, και για την κάθε χώρα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος. Άρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μιλάμε μόνο για χώρες της Β' κατηγορίας ή μόνο της Α. Θα δούμε τι θα μας πούνε οι επιδημιολόγοι, αλλά οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει, διότι θα βοηθήσει και τις δικές μας κινήσεις στο εξωτερικό. Βέβαια, τώρα την ώρα που κάνετε αυτό που περιγράφετε, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Οι ξενοδόχοι δεν ξέρουν τι να περιμένουν, και άρα με ποιο κριτήριο θα αποφασίσει ένας ξενοδόχος αν θα το ανοίξει ή αν θα το αφήσει κλειστό το ξενοδοχείο του. Βάσιμη η ερώτησή σας και την κατανοώ πλήρως, όπως κατανοώ πλήρως και τις ανησυχίες ή τα ερωτήματα, αν θέλετε, των ξενοδόχων αυτή τη στιγμή. Εκείνο που εκτιμεί τώρα να δουν πρώτα απ' όλα οι ξενοδόχοι είναι το πρωτόκολλο λειτουργίας των ξενοδοχείων, το οποίο αναμένω ότι, εάν όχι αύριο, μεθαύριο θα μας το δώσει το Υπουργείο Υγείας, για να μπορέσει ο κάθε ξενοδόχος να υπολογίσει τα έξοδά του και τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το πάρει ο καθένας, εξαρτώμαστε τώρα και από το τι θα μας πούν οι εταίροι μας του εξωτερικού. Δηλαδή, είναι φύση αδύνατο να γνωρίζει οποιοδήποτε σήμερα τι κόσμος θα έχουμε σε κάποιες εβδομάδες, διότι και ήδη οι εταίροι μας στο εξωτερικό, πιστέψτε με, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα όχι μόνο από τις αγορές τους, αλλά και από άλλες χώρες της Μεσογείου. Το θετικό για μας ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες που ανακοίνωσαν ευθέως και συγκεκριμένα ημερομηνίες ανοίγματος, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και τώρα εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι συντονισμένα το μήνυμα αυτό να φύγει για το εξωτερικό. Και θα χρειαστεί και μια διαφήμιση, έτσι, στο εξωτερικό, για να ξέρει και ο τουρίστας ότι υπάρχει αυτή η χώρα, διαθέτει αυτά τα πράγματα για να κάνεις τις διακοπές σου, αυτές τις ομορφιές, αυτά τα μουσεία, αυτές τις διαδρομές. Έχει αυτή την επιδημιολογική εικόνα, είναι αυτό το πρωτόκολλο που ισχύει εκεί. Σίγουρα η διαφήμιση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η επικοινωνία, η δική μας ως κυβέρνηση με τους εταίρους μας στο εξωτερικό. Αναφέρομαι σε υπουργούς τουρισμού, υπουργούς μεταφορών και ιδιαίτερα υπουργούς εξωτερικών. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Οι Γερμανοί τουρίστες περιμένουν, για παράδειγμα, γύρω στα μέσα Ιουνίου
από τον Υπουργό Εξωτερικών τους να τους καθοδηγήσει ως προς το ποιες χώρες μπορούν να επισκεφτούν φέτος το καλοκαίρι. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αυστρία, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελβετία. Άρα οι επόμενες μέρες θα είναι μέρες ενημέρωσης των Υπουργών Εξωτερικών άλλων χωρών για το πώς η Κύπρος διαχειρίστηκε την κατάσταση, τον ιό, και αυτό θα το πράξουμε από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Μεταφορών και οπωσδήποτε και το Υφυπουργείο μαζί, ναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή οι χώρες του εξωτερικού να λαμβάνουν πληροφορίες σωστές για να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τους πολίτες τους ως προς το που μπορούν να κατευθυνθούν για διακοπές φέτος. Η πρωτοβουλία που αφορούσε χώρες της Ασίας και χώρες του κόλπου βρίσκεται σε εξέλιξη, κύριε Υπουργέ? Ναι, βρίσκεται σε εξέλιξη, κύριε Σουρούλη. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν κάποια ερωτηματικά από τη μακρινή Ασία. Σίγουρα θα τα ψάξουμε. Περιμέναμε λίγο αυτές τις μέρες να κλείσουν τα πρωτόκολλα, οι ημερομηνίες, οι τηλεδιασκέψεις με οργανωτές ταξιδίων αλλά και αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης και της εδώ περιοχής, και οπωσδήποτε εάν υπάρχει το παραμικρό ίχνος ελπίδας ακόμα και από χώρες μακρινές, οπωσδήποτε το Υφυπουργείο σε συνεννόηση με την ΕΡΜΕΣ και το Υπουργείο Μεταφορών θα τα ψάξουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.